Καλησπέρα σας. Δεσιμότατε Πάτερ Ιωάννη της Ευνορίας του Αγίου Ιωάννου. Εντιμότατε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος. Κύριε Χιανιωτάκη, Πρόεδρε της Ενώσεως Σικάγου. Αξιότιμε Ιδρυτή του Συλλόγου του Κοσμάτου Ετωλού, επίτιμε κύριε Πρόεδρε Ευάγγελε Ποτάκη. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και εγώ προσωπικώς σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε δια της παρουσίας σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου και τιμή να σας παρουσιάσω τον chairman της βραδιάς, τον κύριο Πρόεδρο του Συλλόγου, Dr. Lekkas. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Εδεσιμότατε Πατήρ Ιωάννη, εντιμότατε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος, κύριε Κουμπαράκη, αξιότιμε Πρόεδρε της Ένωσης, κύριε Χανιωτάκη, αξιότιμοι χορηγοί, sponsors, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Εκ μέρους του συλλόγου μας, είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχής που ήρθατε απόψε και μας δίνετε την ευκαιρία και την τιμή μετά από σχεδόν 3 χρόνια της πανδημίας να σας παρουσιάσουμε το απόψινό μας πρόγραμμα με το κύριο θέμα Ιωάννης Καποδίστριας. Ο σύλλογός μας, όπως τα γνωρίζετε, ιδρύθηκε για να προωθούμε και να προστατεύουμε την Ορθόδοξη πίστη μας, την ελληνική παράδοση, τη γλώσσα και την ιστορία μας. Δηλαδή, κρατάμε θερμοπύλες. Και προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις όσο συχνά μπορούμε. Απόψε γιορτάζουμε το μεγάλο όχι του 1940, που είναι δεύτερο μολόν λαβέ του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Επίσης, εορτάζουμε το θαύμα της φυλής μας το 1821. Και επιπλέον, δεν ξεχνούμε τα 100 χρόνια της καταστροφής της Μύρνης και φυσικά την γενοκτονία των Ποντίων. Ας αρχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας με ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας και μετά με τους εθνικούς ύμνους. Όλοι μαζί, παρακαλώ, σηκωθείτε, 1 λεπτό σιγή. Ευχαριστώ. Παραμείνετε όρθιοι, παρακαλώ, για να πούμε τους εθνικούς ύμνους. Πρώτα θα αρχίσουμε με τον ελληνικό. Κύριοι ψάλτες, Πάτερ, να αρχίσουμε με τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη.
απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά. Και τώρα παραμείνετε για τον ύμνο της Αμερικής. Μήπως υπάρχει κανείς να έρθει να μας βοηθήσει. Τότε να το πω εγώ. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Λοιπόν, παρακαλώ, παραμείνετε όρθιοι για να πούμε το ότι υπερμάχο και το πολιτικείο του Αγίου Κοσμά. Δεσιμότατε, πατήρ Ιωάννη και ιεροψάλτες, σας παρακαλούμε, οδηγήστε μας. Θείας πίστεως διδασκαλία, κάθε κόσμισσα στην Εκκλησία, ζηλωτής των Αποστόλων γενόμενος, και κατασπήρα στα θεία διδάγματα, μαρτυρικός τον αγώνα ετέλεσας. Κοσμά ένδοξε Χριστό τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, όλοι τρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύφε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθίστε, παρακαλώ. Θα ήθελα να καλέσω την διδασκάλισσα κυρία Μαρία Γκάβα, η οποία για πολλά χρόνια διδάσκει στην παροικία μας, τα Ελληνόπουλα, τα παιδάκια μας, να μάθουν τα ελληνικά. Θα μας τραγουδήσει, είναι και τραγουδίστρια. Θα μας τραγουδήσει απόψε δύο τραγούδια. Η Σμύρνη μάνα καίγεται και Αλεξάνδρεια. Το τραγούδι Αλεξάνδρεια
θα το αφιερώσει προς μνήμη του αγαπητού και αειμνίστου φίλου μας και μέλους του Συμβουλίου μας, Δόκτωρ Αντώνη Λεόβαρη, που τον έχουμε χάσει πρόσφατα και ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Κυρία Μαρία Γκάβα, σας παρακαλώ, ελάτε. Καλησπέρα σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και χρόνια πολλά για την γιορτή του Όχι. Και για όλους μας εδώ στη διασπορά που είμαστε και έχουμε τη φλόγα να μένει στην καρδιά μας την αγάπη για την πατρίδα μας Ελλάδα. Όπου και να κι αν βρισκόμαστε, όλοι αγαπούμε την μητέρα μας πατρίδα. Το τραγούδι αυτό το αφιερώνω στον κύριο Αντώνη που ήταν το αγαπημένο του. Αυτός είχε γεννηθεί και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια και όλα έλεγε τα καλύτερα για τους Έλληνες ηθήτερα και την αγάπη που είχαν από όλο τον κόσμο στην Αλεξάνδρεια, που ξέρουμε και πώς πήρε το όνομα Αλεξάνδρεια. Εντάξει, θα αρχίσω τώρα. Η αιωνία είναι του να είναι. La ra 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 la ra ra ra
τριάντα στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δε θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο στην Σιρήνη και τριάντα στη φωτιά. Ευχαριστούμε, κυρία Αγκάβα, θαυμάσια. Στη συνέχεια, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τη γνωστή ποιήτρια, κυρία Φωτεινή Ποτάκη, η οποία θα μας απαγγείλει το πρώτο από τα δύο ποίηματά της. Όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος, έφτασε στο Σικάγο τον Μάιο του 1996, όπου του επιφυλάχθηκε από την ομογένεια πολύ θερμή υποδοχή στη δεξίωση, η κυρία Ποτάκη τον καλωσόρισε ποιητικά με το γεμάτο πατριωτικά συναισθήματα ποίημά της. «Πρόεδρε, ως ευπαρέστητε», κυρία Ποτάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζομαι με αναπέστους και ιάμβους και όλοι μας ευχόμεθα σε σας πολλούς τριάμβους. Δημοκρατίας, Πρόεδρε, στη χώρα όπου πρώτη δημοκρατία γέννησε στις εποχής τα Σκότη, κάτω από την Ακρόπολη οι αρχαίοι μας προγόνοι δημοκρατία θέσπισαν σαν σταθερό τιμόνι. Δημοκρατία σήμερα οι χώρες όπου ζούνε πολιτισμένα, δίκαια, μόνο αυτό ζητούνε. Εσάς που προεδρεύετε στη χώρα τη δική μας που είναι μικρή σε πληθυσμό, μεγάλη σε τιμή μας, θα να καλωσορίσουμε στη χώρα αυτή που ζούμε και μέγα ευπαρέστητε, Πρόεδρε, να σας πούμε. Με ποια χαρά μας φέρνετε δώρο από την Ελλάδα την ένδοξη Ολυμπιακή, την αναμένη δάδα. Δόξες παλιές, αθάνατες, κομμάτι της πατρίδος στην οικουμένη θύμηση της γης της Ελληνίδος. Σε εσάς που επομίζεστε μεγάλη την ευθύνη, ευχόμεθα ο καλός Θεός δύναμη να σας δίνει. Μεγάλη δύναμη, τρανή, αστήρευτο κουράγιο, το πλοίο για να φέρετε στο ποθητό μουράγιο. Κρίσιμες, δύσκολες στιγμές περνάει η Ελλάδα, μα θα κρατήσουμε ψηλά την αναμένη δάδα. Τα εθνικά μας θέματα να διευθετηθούνε και οι πρόγονοι από ψηλά αντάξει θα πούνε. Ευχόμεθα όταν εσείς με το καλό γυρίσετε στην πατρίδα να πάτε μ' άλλα όνειρα με μια καινούργια ελπίδα. Κι αν κάποτε σε δύσβατο δρόμο εσείς βρεθείτε, τους αδελφούς απόδημους ευθύς να θυμηθείτε. Η συμπαράστασή μας, ναι, αμέριστος θα μείνει. Η αγάπη στην πατρίδα μας ειν φλογερό καμίνι. Για τις φυλείς τα ιδανικά, ακέραια τη γη της, κι ο γηγενής κι ο απόδημος τρανός θα γίνει ακρίτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποτάκη. Τέλεια. Και τώρα, κυρίες και κύριοι,
Θέλω να καλέσω τον κύριο Βασίλη Μητρόπουλο να έρθει να μας πει και αυτός δύο τραγούδια. Ο κύριος Μητρόπουλος υπηρέτησε Εύζων, Τσολιάς και φοράει ακόμα τη στολή που υπηρέτησε. Λοιπόν, ας τον καλωσορίσουμε. Κύριε Μητρόπουλο. Καλησπέρα, καλά για πέρα. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Ορθολός να είναι, να μας έχει όλους υποδισκέπτεται. Εγώ θα πω δύο-τρία τραγουδάκια για την 25η Μαρτίου, αφού δεν γιορτάσαμε για δύο-τρία χρόνια και τα 200 χρόνια, λοιπόν, θα πούμε τώρα δύο τραγουδάκια. 25 του Μαρτίου γραμμένη στα ουράνια, αμάν γι' αυτό κι εγώ στολίστηκα με τόση περηφάνια και φόρεσα της λευτεριάς τα ρούχα τα γραμμένα. Άμα γι' αυτό κι εγώ εφόρεσα τούτη τη φουστανέλα, τη φουστανέλα τη φορώ με πέρισο καμάρι. Άμα γι' αυτό κι εγώ τη φόρεσα με λέ παιδιά και χάρη. Λοιπόν, να πω δύο τραγουδάκια κλέφτηκα και να συνεχίσουμε ανάλογο σαν ο κόσμος θα αρέσουν. Ωρε βαστάτε του, ωρε κοιτά. Oh,
Μάκα μου χάρη μαύρο, ο μάκα μου, να μου χάρισει ένα φτερό. Αχ, να μου χάρισει ένα φτερό, να το έχω για να ακυνηγώ. Όλε τα κυνηγώ μαύρο κομμάτα μου, να κυνηγώ τις μορφές. Όλε τα κυνηγώ τις μορφές κι όλες τις μαύρο κομμάτες. Θα πω και ένα τώρα τον Γιάννο, πρέπει να πω και να πω την Ιθιά και να σταματήσουμε. Λοιπόν, τον Γιάννο θέλει να ακούσει ένας φίλος μου, καλός και συγγενής μου, πρέπει να το πω. Γιατρέ, πώς θα γίνει. Ωραία συγκοπά, στα χωριά, όλοι χωρεύουν.
σπινή η πια, όλη πια η πια, όλη μου πια ασμένη, όλη μου χίστη, η καπιά καημένη, όλη πια η πια, όλη μέσα στο όρεμα, όλη σ' αγαπώ, αχ δεν είναι ψέμα. Όλη πια η πια, όλη μέσα στο καμπό, όλη σ' αγαπώ, αχ μα τι να κάνω. Όλη για δε στείνε, όλη τη λεβεδιά, Λόγιος ο κύριος Ποτάκης τώρα θα μας πει να πούμε, ακούσουμε ωραία πράγματα εδώ. Ευχαριστώ. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Μητρόπουλο. Περίφημα κύριε Μητρόπουλε. Κύριε Σταματόπουλε, μήπως θέλετε να πείτε και εσείς ένα τραγούδι. Yeah.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σταματόπουλε. Είδατε τι ταλέντα σας φέραμε απόψε. Λοιπόν, καλό και πάλι την κυρία Γκάβα να έρθει να μας τραγουδήσει ακόμα ένα άλλο ποίημα, τραγούδι, Ελλάδα. Κυρία Γκάβα. Ανθενίζω μια πατρίδα βλογημένη από το Θεό, πρικισμένη με ένα θείο παραδείσου θησαυρό. Εις Ελλάδα πλουτισμένη με τον ήρων ομορφιές, απ' τις κορφές ως τις ακρογιαλιές. Σαν διαμάντη θάλασσά μας λες πως λάμπει την αυγή, δυο σταυρός ψηλά στολίζει κάθε μια ομοκορφή. Τα χέρια σε να ξοφλίζει άνιο φως τα δίδυνα και η ψυχή τραγούδι αρχινά. Στρέφω τη ματιά μου στον γαλάζιο ουρανό να αντικρίσω σε Θεέ μου λαχταρό. Έχω στη ψυχή μου τη μορφή ζωγραφιά, την ορθόδοξη την πίστη στην καρδιά. Θα σταθώ κι εγώ της πίστης μαχητής στον τοκοτό, φλογερός αγωνιστής με τον Χριστό. Και τα κόμματα σου Ελλάδα τα ζηλέψανε πολύ, θα ποτίσαν με μαλάκρι μαρτυρές ηρωνική. Μες στην ιστορία που ντροπιάσαν σκληρούς κατακτητές. Και οι ήρωες αυτοί που μας χαρίσαν λευτεριά πριν τις μάχες δεν στακρίζανε μπροστά στην Παναγιά. Και θα ζουν μες στις καρδιές μας όλα ζώναν οι τρανοί της πίστης της πατρίδας οδηγή. Στρέφω τη ματιά μου στον γαλάζιο ουρανό να την κρίσω σε Θεέ μου λαχταρό. Έχω στη ψυχή μου τη μορφή σου ζωγραφιά, την ορθόδοξη την πίστη στην καρδιά. Θα σταθώ κι εγώ της πίστης μαχητής στον τόπο αυτό, φλογερός αγωνιστής με τον Χριστό. Θα σταθώ κι εγώ της πίστης μαχητής στον τόπο αυτό, φλογερός αγωνιστής με τον Χριστό. Ευχαριστούμε κυρία Γκάβα. Τέλεια. Και πάλι. Και πάλι θα καλέσω την κυρία Ποτάκη να απαγγείλει το δεύτερο ποίημά της, «Άρρηκτη δεσμή», που το έχει απαγγείλει πολλές φορές, αλλά είναι επιθυμία πολλών να το ακούσουν και πάλι. Το έγραψε μετά την επιστροφή της από το Συμβούλιο του Αποδήμου Ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη το 1995, που είχε εκπροσωπήσει ως πρόεδρος την Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος, Αμερικής και Καναδά. Κυρία Ποτάκη, να ακούσουμε «Άρρηκτη δεσμή». Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σαν τα χελιδόνια στην παλιά φωλιά γυρίσαν οι απόδημοι από την ξενιτιά. Ήρθαν από την Αφρική και από την Ασία, φτάσαν από την Αμερική, τη μακρινή Αυστραλία. Όλοι στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι μαζεύτηκαν από τις γης στα μήκη. Και από την Ευρώπη ήρθανε, αν κι είναι πιο κοντά, είναι κι αυτοί απόδημοι, ζουνε κι αυτοί μακριά. Το ιστορικό συνέδριο, που σαέτο λέμε, γέμισε ρίγη τις καρδιές
μας έκανε να κλαίμε. Κανείς δεν θα μπορέσει να διανοηθεί τον πόνο του απόδημου που φέρει στην ψυχή. Πόνο και περηφάνεια για την καταγωγή. Τι κι αν η μοίρα πρόσταξε να ζει σε άλλη γη. Από πού είσαι, αδελφέ, ακούστηκε να λέει, κι αυτός με περηφάνεια βουρκώνοντας του λέει, είμαι από τα βάθη εκεί μακριά, Ασίας της Μεγάλης, γόνος του Μεγαλέξανδρου, και μην το αμφιβάλλεις. Είναι ριζωμένη εκεί η γενιά για χιλιετερίδες, πάντοτε υπερήφανη για πάντα ευπατρίδες. Δέξου, Ελλάδα όμορφη, τα τέκνα τα δικά σου. Δέξου τα, καλωσόριστα, μέσα από την καρδιά σου. Για να πατήσουν ήρθανε στάγια τα χωματά σου, να τα συστήσεις με χαρά στα ντόπια τα παιδιά σου. Για να βροντοφωνήσουνε, η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα μας δεν είναι μικρή, είναι στον κόσμο απλωμένη. Υπάρχει η ελληνική καρδιά γεμάτη φλόγα, ικμάδα μέσα στις γης τα πέρατα, φωνή για την Ελλάδα. Μόλις σου αυτή τη δύναμη κανείς δεν θα τολμήσει, ο γαλανή πατρίδα μας ξανά να σε εγγύσει. Παιδιά μου, καλώς ήρθατε, πουλιά ξενιτεμένα. Πόση χαρά μου φέρνετε εκεί μακριά απ' τα ξένα. Είναι για μένα πια καιρός από χαρά να κλαίω, σαν σας κρατώ στην αγκαλιά και σαν ευχές σας λέω. Ποτέ δεν με ξεχάσατε στις ξενιδιάς στη δίνη, κι είναι η αγάπη σας τρανή σαν θηριευτό καμίνι. Και πίσω σαν κοιτάζετε με βουρκωμένα μάτια, αντλήστε δύναμη από μέ στις γης τα μονοπάτια. Πάρτε από την ιστορία μας και από τα ιδανικά, στον κόσμο που σκορπίσαμε με τόση απλοχεριά. Μεγάλους μην πιστέψετε σε αυτή την κοινωνία, κοιτάτε τι μας κάνουνε με τη Μακεδονία. Την κόρη μου την όμορφη, τη γη του Αλεξάνδρου, να πάρουνε το όνομα, απόφαση ανάντρου. Παιδιά μου, πολλά είναι τα δεινά που έχω υποφέρει. Εύχομαι ο καλός Θεός δεξιά να μας τα φέρει. Να πάρουμε την Κύπρο μας, τη Βόρειο Ήπειρό μας, την Ποθητή την πόλη μας, το όνειρο το παλιό μας. Σας αγαπώ, σας χαιρετώ, να έχετε την ευχή μου και οικετεύω το Θεό για σας στην προσευχή μου. Και εύχομαι εκεί στην ξενιτιά που ζείτε για αιώνες, πάντα εσείς να χτίζετε καινούριους παρθενώνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Ποτάκη, άψογα. Και τώρα έχω μία ακόμα ωραία έκπληξη για εσάς. Απόψε, ο μικρός Βασίλης Μιχαλάκος, που είναι και εγγονός του κυρίου και της κυρίας Ποτάκη, θα μας τραγουδήσει «Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά». Έλα, Βασιλάκη. Τον μας σκοτώθηκε, τον αγώθηκε, δεν γίνησε κανένα. Τον μας σκοτώθηκε.
Βασιλάκη, μας δάκρυσες και όλους εμάς, νομίζω, απόψε. Μπράβο, Βασιλάκη, σε χαιρόμαστε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, έχω την εξαιρετική τιμή να σας παρουσιάσω τον γνωστό ομιλητή της Διασποράς. Απόψε θα μιλήσει για τον κορυφαίο Έλληνα πολιτικό και πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, δώστε παρακαλώ ένα θερμό καλωσόρισμα, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον επιφανή, ανίκητον και θαυμάσιον Ευάγγελο Ποτάκη. Απολαύστε τον. Τι να πω εγώ τώρα, μου εκλέψανε το σοκ. Κύριε Γενικέ, τι να πω κύριε Ρεκούμη, τα είπαν όλα. Η ομιλία μας απόψε είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος. Δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τα 3 χρόνια που υπηρέτησε ως κυβερνήτης στην Ελλάδα, αλλά ολόκληρη τη ζωή. Ο Καποδίστρας γεννήθηκε το 1776 στην Κέρκυρα και μεγάλωσε μέσα σε ένα ελληνό ορθόδοξο και αυστηρό περιβάλλον. Τις ελεύθερες ώρες του τις περνούσε στην αγαπημένη του μονή της Πλατιτέρας. Εκεί εγαλουχήθηκε την ένδοξη και λαμπρά πίστη μας, η οποία τον ακολούθησε για όλη τη ζωή του. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο με άριστα, οι γονείς του τον έστειλαν να σπουδάσει στην Ευρώπη και μέσα σε 3,5 περίπου χρόνια γύρισε πίσω του φορτωμένος με 4 δοκτοράτα της νομικής, της ιατρικής, της ιστορίας και της φιλοσοφίας. Απίστευτο για κάθε γενιά. Το πρώτο του επάγγελμα ήταν γιατρός, αλλά ποτέ δεν έπαιρνε χρήματα από τους φτωχούς. Απέναντίας τους έδινε και χρήματα να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Έτσι έμεινε στην ιστορία ως ο πλούσιος γιατρός των φτωχών. Ερχόμαστε τώρα στο 1800, όπου κατόπιν συνεννοήσεως της Ρωσίας και της Τουρκίας τα επτάνησαν, ένιωσαν μια σχετική ανεξαρτησία. Ο Καποδίστρας αφήνει την ιατρική και ακολουθεί το μεγάλο του πάθος τη πολιτική. Διοργάνωσε τα επτάνησα και έφτιαξε την άμυνα της Λευκάδας που απειλείται από τον Αλή Πασά. Και τώρα ερχόμαστε κάπως βιαστικά στο 1806, που για να βολιδοσκοπήσει ποια ήταν η πραγματική δύναμη της κλεφτουριάς στη Ρούμελη και στη Στερεά Ελλάδα γενικά, και κάλεσε όλους τους καπεταναίους να έρθουν στη Λευκάδα, και οι οποίοι συγκεντρωθήκαν περισσότερο από 400 σε ένα σημείο το λεγόμενο Μαγεμένο απέναντι από την καρδιά της Ρούμελης. Συνεργάτες του ήταν ο στρατηγός Εμμανουήλ της Ρωσίας, Εμμανουήλ Παπαδόπουλος, ο Μητροπολίτης της Ναυπακτίας Ιγνάτιος και φυσικά ο επιστήθιος φίλος του Χριστόφορος Περενός. Τους έκανε μεγάλο τραπέζι και τους προσφώνησε όλους έναν προς έναν με το όνομά του 400 τόσους και με την ιδιότητά του. Και στο τέλος κατασυγκινημένος τους είπε: «Να είστε πανέτοιμοι όταν θα ακούσετε το προσκλητήρι της πατρίδος που θα σας καλέσει να χύσετε και την τελευταία ρανίδα του αιματός σας». Εκεί στα Επτάνησα εφόλιαζε μία μικρή Ελλάδα.
Εκεί εκυκλοφόρησε για πρώτη φορά ένα βιβλίο με τίτλο «Ελληνική νομαρχία», που μιλούσε για το αρχαίο μας όνομα, το ελληνικό. Εκεί λέει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο μεγάλος μας ποιητής, είπε «Η προσφορά του Καποδίστρια στην εποποιία των Επτανήσων ίσως να ήταν η μεγαλύτερη προσφορά του στην πατρίδα». Θα δούμε τώρα με ατράνταχτα ιστορικά δεδόμενα και ιστορικές πολλαπλές μαρτυρίες ότι ολόκληρη η πολυτάραχη ζωή του Καποδίστρια ήταν μια ανεξίτηλη και αναλύωτη ελληνική προσφορά στην πατρίδα. Και τώρα κατόπιν προσωπικής προκλήσεως του ιδίου του τσάρου της Ρωσίας, του Αλέξανδρου του Πρώτου, η ιστορία βρίσκει τον Καποδίστρια το 1810 στην Πετρούπολη, όπου για 5 ολόκληρα χρόνια εκπροσωπούσε τον τσάρο στους διπλωμάτες στις πολλαπλές βασιλικές αυλές της Ευρώπης. Θα δούμε τώρα, ο Καποδίστριας δεν συμπαθούσε καθόλου τον Απολέοντα. Και τούτο το διαπιστώνουμε από ένα γράμμα που έστειλε στον πατέρα του, όπου σύν της άλλης του έλεγε «Δεν είναι ο Ναπολέον, αλλά αυτοί που τον ακολουθούν είναι μια μάζα χωρίς πίστη, χωρίς πατρίδα, που έχουν ένα σκοπό, τη δύναμη και το ατομικό συμφέρον. Είναι επικίνδυνοι για την Ευρώπη και πρέπει να τους σταματήσουν». Έτσι ο Καποδίστριας στην καταστροφή του Ναπολέοντα το 1815 στο Βατερλό από την Ιερά Συμμαχία συμμετείχε ο στρατιωτικός ακόλουθος, γιατί σύν της άλλης ήθελε και μία στρατηγική μεγαλοφυΐα. Μετά από την καταστροφή του Ναπολέοντα, ο τσάρος του είπε «Και τώρα, Ιωάννη, θα με εκπροσωπείς στην Ευρώπη και σε όλο τον ελεύθερο κόσμο». Και του ανέθεσε το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ρωσίας, που το επήρε και το διατήρησε με τιμή για 6-7 ολόκληρα χρόνια, το 1815 μέχρι το 1822, που υπέβαλε την παραίτησή. Και τώρα θα δούμε ότι ο Καποδίστρας σώζει τη Γαλλία από βέβαιο διαμελισμό. Γιατί ο καταχθόνιος καγκελάριος της Αυστρίας, ο Μέτερνιχ, επρότεινε να διαμελήσουν τη Γαλλία ως κράτος, γιατί ήταν υπεύθυνοι για τον Ναπολέοντα. Και ποιος έσωσε τη Γαλλία από βέβαιο διαμελισμό? Ποιος άλλος από τον κορφαίο παγκόσμιο διπλωμάτη όλων των εποχών? Ο Καποδίστριας. Αυτό δεν το λέω εγώ, ένας ασήμαντος ομιλητής. Το είπε και ο ίδιος ο δεύτερος Μισέλιν, ο Χένρι Κίσιντζερ, που είπε «Δύο ήσανε οι μεγάλοι παγκόσμιοι διπλωμάτες που πέρασαν από την ιστορία της ανθρωπότητος, ο Μέτερνιχ και ο Καποδίστριας». Αλλά εσχεμένος ξέχασε να κάνει τη διευκρίνηση μεταξύ των δύο ανδρών. Γιατί ο Μέτερνιχ ήταν ο καταπιεστής, ο σαδιστής των αδυνάτων και υποδούλων λαών, ενώ ο Καποδίστριας ήταν ο ελευθερωτής, ο ευεργέτης. Εδώ θα προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως πόσο ο Καποδίστριας με τη διπλωματία έσωσε τη Γαλλία από βέβαιο διαμελισμό. Έπιασε το τσάρο της Ρωσίας, που ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Ιεράς Συμμαχίας, και του είπε «Εάν κάνουμε αυτό που προτείνει ο κύριος Μετερνιχ, θα κάνουμε το μεγαλύτερο πολιτικό και διπλωματικό λάθος σε βαθμό κακουργήματος, γιατί η Γαλλία δεν φταίει σε τίποτα για τον Ναπολέοντα, αλλά άμα όμως τη διαμελήσουμε, θα μείνει μόνο μία μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη, η Αγγλία, η οποία θα είναι επικίνδυνη όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και την ίδια τη Ρωσία». Φοβούμενος ο τσάρος για την ίδια του την πατρίδα, δεν υπέγραψε και σώθη η Γαλλία από βέβαιο διαμελισμό. Θα δούμε αργότερα ότι οι Γάλλοι έμειναν ευγνώμονες για τον Καποδίστρια. Και τώρα ερχόμαστε
Στο 1819 που ο Καποδίστρας επισκέφθη την ιδιαίτερα του πατρίδα τη Γέρκυρα για να αποχαιρετήσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του. Η μητέρα του είχε πεθάνει νωρίτερα και δεν μπόρεσε να την αποχαιρετήσει. Εκεί δεν ξέχασε να βρει και την φιλική εταιρεία που τη διοργάνωσε ο επιστήθιος του φίλος του πάντα, ο Χριστόφορος Περεβός. Ήτανε Άνοιξη και Πάσχα και τους έκανε μεγάλο τραπέζι πατροπαράδεντο και ο Κολοκοτρώνης στις προσφωνήσεις είπε «Κύριε Υπουργέ, μας κάνετε πλούσιο τραπέζι με ψητά αρνιά και γουρνοπούλες. Εμείς του χρόνου απέναντι στο Μωριά θα σας κάνουμε τραπέζι με μόσχο σιτευτό». Εδώ ερχόμαστε και το 1821 που ο Καποδίστριας έσωσε την Ελληνική Επανάσταση. Εδώ θέλω να γυρίσουμε όμως πίσω στην καταστροφή του Ναπολέοντα που η Ευρώπη τότε ήταν κουρασμένη από τους μακροχρόνιους και αιματερούς πολέμους και ήθελε να σιχάσει. Και έτσι η Ιερά Συμμαχία επέρασε ένα δόγμα που έλεγε «Τώρα τα πράγματα στην Ευρώπη να μείνουν όπως είναι». Δηλαδή δούλοι και ελεύθεροι. Και αυτό ήταν μια ευλογία για τους Τούρκους που βασανίζαν ακόμη τα Βαλκάνια. Και έτσι ο φοβερός Μισέλιν όλων των εποχών, ο Μέτερνιχ, βρήκε την ευκαιρία και όταν εξέσπασε η επανάσταση στο Βαλτέτσι και μετά στην Τροπολισσά, επρότεινε στην Ιερά Συμμαχία να στείλει στρατό στην Πελοπόννησο να καταπνίξει την Ελληνική Επανάσταση εν τη γενέση. Και ποιος έσωσε την Επανάσταση? Ο Καποδίστριας. Εδώ θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή με τι διπλωματία έσωσε την Ελληνική Επανάσταση. Λόγια του Καποδίστρια. «Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, κύριε, να στείλουμε στρατό στην Πελοπόννησο να καταπνίξουμε την Ελληνική Επανάσταση που προτείνει ο κύριος Μέτερνιχ. Γιατί εδώ δεν επαναστάτησαν οι Έλληνες εναντίον των Τούρκων που απαγορεύει το δόγμα, αλλά οι Χριστιανοί εναντίον των Μουσουλμάνων όπου οι δεύτεροι σφάζουν τους πρώτους κάθε μέρα και θέλουν να τους εξαφανίσουν. Δι' αυτό απέναντίας πρέπει να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας Χριστιανούς που κινδυνεύουν από το φόβορο Ισλάμ». Και ποια θα ήταν η τύχη της Ελληνικής Επανάστασης του 21 χωρίς το Καποδίστρια? Θα ήταν, κύριε Σουρούνη, η 17η αποτυχημένη και αιματοβαμένη Ελληνική Επανάσταση. Μετά από τα φοβερά ορλοφικά, θα μου επιτρέψετε να σας κλέψω δύο ακόμη λεπτά να μιλήσουμε για τα φοβερά ορλοφικά. Το 1769 η Ρωσία και η Τουρκία ήταν σε πόλεμο κατάσταση και η Ρωσία για να διευκολύνει τον εαυτό της να ανοίξει η Τουρκία άλλο μέτωπο έστειλε ένα καράβι με ολίγα πυρομαχικά στη Μάνη με αρχηγό τον Ορλόφ και πρότεινε και παρέτρινε τους Έλληνες να επαναστατήσουν. Έτσι ο Μωριάς ενόμισε ότι ήρθε αυτή η ευλογημένη στιγμή να τους βοηθήσει το ξανθό γένος να κερδίσουν την ελευθεριά τους. Κι όμως τα έφτιαξαν αργότερα με τους Τούρκους, οι Ρώσοι τους εγκατέλειψαν. Και έτσι ο Σουλτάνος έστειλε μεγάλα στρατέματα στην Πελοπόννησο με μία μόνο εντολή: να μην αφήσουν γιαούρι για γιαούρι ζωντανόν. Τον έσφαξαν το Μωριά, παντού φωτιά, καπνός και θάνατος, κλάματα, δάκρυα και μυρολόγια και κατάρας για το βρωμερό Ασάτ. Μόνο στην Τρίπολη και την εβδομάδα του Πάσχα το 1770 οι Τουρκαλάδες έσφαξαν 3.000 γυναικόπαιδα σαν αρνιά. Δεν είναι παραμύθια, είναι ιστορική αλήθεια. Και άλλες 4.000 που τα έπιασαν πάνω στα βουνά
και στις σπηλιές τα έσφαξαν επί τόπου. Και 20.000 ακόμη γυναικόπαιδα που τα διάλεξαν ως τετράποδα τα πουλήσανε στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Και τώρα ερχόμαστε και στην παρέτηση του Καποδίστρια το 1822. Μη δυνάμνες να πείσει τον Τζάρο να τον βοηθήσει να ελευθερώσει την πατρίδα του, υπέβαλε την παρέτησή. Η συνάντηση, λέει, των δύο ανδρών διήρκησε περίπου 3 ώρες. Και τελικά ο Καποδίστρας είπε: «Μεγαλειότατε, γνωρίζετε πολύ καλά το διακαή μου πόθο να με βοηθήσετε να ελευθερώσω την πατρίδα μου, πράγμα που δεν με το κάνετε. Υποβάλλω την παρέτησή μου». Και ο Τσάρος είπε: «Δεν αποδέχομαι την παρέτησή σας. Να πάρετε άδεια επαόριστον. Θα σας χρειαστεί πολύ για την πατρίδα σας». Έκανε ένα καλό ο Τσάρος, γιατί δεν είχε μόνο το μεγάλο τίτλο Καποδίστρας, αλλά και τους μεγάλους παχουλούς μισθούς που είχε ανάγκη η πατρίδα. Οι δύο άντρες χωριστήκανε και ο Τσάρος είπε: «Ελπίζω, Ιωάννη, κάποια μέρα να ξανασυναντηθούμε. Θα δούμε όμως, οι δύο άντρες δεν θα συναντηθούν ποτέ». Ο Καποδίστρας επήρε το δρόμο για τη Βιέννη, νίκασε ένα μικρό διαμέρισμα και άρχισε να δουλεύει για την Επανάσταση. Όλα τα χρήματα που έπαιρνε τα έστενε στην πατρίδα να βοηθήσει τις χείρες, τα ορφανά και τους ακατεμένους πολεμιστές. Χαρακτηριστικό είναι όλα για την πατρίδα, όταν ο μικρός του αδερφός, ο Αυγουστίνος, του έστειλε ένα γράμμα και του λέει: «Αδερφέ, σε έχω πονέσει, έχω ακούσει τόσα μεγάλα πράγματα για σένα και θέλω να έρθω κοντά σου». Και τον έφερε στη Βιέννη και μετά από ένα μήνα του λέει: «Αδερφέ, πρέπει να γυρίσεις στην πατρίδα. Εδώ η ζωή είναι πολύ ακριβή, είναι πολύ ακριβή για έναν Καποδίστρια». Και τώρα ερχόμαστε από αυτό, περιμένετε, στις 27 του Μάρτη του 1827, που η Εθνοσυνέλευση Τριζινίας ανεκήρυξε τον Καποδίστρια κυβερνήτη της Ελλάδας. Ο Καποδίστρας το έμαθε και πήρε τον δρόμο για την Πετρούπολη να επιβάλλει τελικά την παρατησή του. Εκεί πήγε και επισκέφθηκε το παλιό αφεντικό του, το μεγάλο αφεντικό του, στο νεκροταφείο. Κάθισε αρκετή ώρα μπροστά στον τάφο και μια στιγμή του πέρασε από το μυαλό να τον καταραστεί για το μεγάλο κακό που του έκανε, που δεν βοήθησε να ελευθερώσει την πατρίδα. Αλλά η μεγάλη, βαθιά, ορθόδοξη πίστη δεν του το υπέτρεψε. Τον συγχώρεσε πολλά δάκρυα και έφυγε. Ο νέος τσάρος της Ρωσίας, ο αδερφός του Αλεξάνδρου, ο Νικόλαος, ο οποίος υπεραγαπούσε τον Καποδίστρια και του πρότεινε να παραμείνει στην πρώτη θέση του με απόλυτη εξουσία. Μη δυνάμωσε ότι μεταπίσει, είπε στην μητέρα του, την Τζάρισσα, η οποία και αυτή υπεραγαπούσε τον Καποδίστρια, μήπως τον μεταπίσει, η οποία του είπε: «Ιωάννη, παιδί μου, τι πά να κάνεις, να αφήσεις τέτοια θέση, πλούτη, δόξα, μεγαλεία και να πας στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνεις ότι οι Έλληνες θα σε σκοτώσουν». Και ο Καποδίστριας είπε: «Ναι, αν δεν πάω στην Ελλάδα, τι θα πούνε οι Έλληνες? Να, ένας μεγάλος πατριώτης που προτίμησε τα πλούτη, δόξα και τις μεγαλείες και γύρισε την πλάτη του στην πατρίδα. Θα πάω κι ας με σκοτώσουν». Εδώ θέλουμε να διαλευκάνουμε δύο σημεία. Όταν ο Καποδίστρας πάτησε το πόδι στην Ελλάδα στις 10 του Γενάρη του 1828. Πρώτα-πρώτα, πόσο μεγάλη ήταν η ελεύθερη Ελλάδα? Ελληνικό κράτος, το ξέρεις, δηλαδή ούμενο ακροατήριο, δεν υπήρχε εδώ και 2.000 χρόνια. Αλλά υπήρχε το αθάνατο ελληνικό έθνος. Το ελληνικό έθνος δεν πέθανε ποτέ. Και πόσο μεγάλο ήτανε? Ήτανε το Ναύπλιο, ο Πόρος, η Αίγινα, η Σαλαμίνα, τα Μέγαρα και μερικά μικρά νησιά ήταν έτοιμοι να σβήσουν. Ο άλλο που πρέπει να προσέξουμε, πώς ήταν οι Έλληνες διεμένοι πολιτικώς στην εποχή εκείνη και από το 1823 με 24 με το φοβερό εμφύλιο πόλεμο. Οι Έλληνες ήταν διεμένοι σε 3 στρατόπεδα.
Ρουσόφιλος, Γαλλόφιλος και Αγγλόφιλος. Και χαρακτηριστικά κάποιος δημοσιογράφος ρώτησε το γέρο του Μωριά, «Εσύ, στρατηγέ μου, τι είσαι?» Και ο Μπαμπόνιρος, γέρος του Μωριά, του απαντάει, «Τι πράγματα, τι είναι αυτά, τι Ρουσόφιλοι, Γαλλόφιλοι και Αγγλόφιλοι, εγώ δεν είμαι αυτά τα πράγματα, εγώ είμαι Θεόφιλος». Έτσι οι Γάλλοι και οι Άγγλοι δεν θέλανε τον Καποδίστρια κυβερνήτη της Ελλάδος, γιατί φοβόντουσαν μήπως ευνοήσει τους Ρώσους και κατέβουν στα Βαλκάνια. Έτσι οι Άγγλοι όμως διαλόγους πολιτικούς και διπλωματικούς είπανε «Εμείς θα φέρουμε τον νέο κυβερνήτη της Ελλάδος με όλη τη μεγαλοπρέπεια και με δικό μας πλοίο». Αλλά αυτό το πλοίο που έφυγε τον Καποδίστρια σταμάτησε στο λιμάνι της Αγώνας για 1,5 μήνα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι ο Καποδίστρας έφτασε στην Ελλάδα, όπως είπαμε, στις 10 του Γενάρη του 1828 και συνήθισε μεγάλη θαλασσοταραχή και δεν μπόρεσε να επιβιβαστεί στον Άφλιο, αλλά στην Αίγινα. Το πώς τώρα τον υποδέχθηκε ο σκλαβωμένος και τυραννισμένος ο ελληνικός λαός τον Καποδίστρια στην Αίγινα και τι στιγμές έζησε ο ίδιος, θα μου επιτρέπετε σε λίγο να κλείσουμε την ομιλία μας με τα ίδια λόγια του Καποδίστρια. Ο Καποδίστρας ανασκουμπόθηκε και κάλεσε το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και ρωτάει τον Υπουργό των Οικονομικών. «Τι λεφτά έχουμε κύριε Υπουργέ?» Απάντησε «Δεν έχουμε τίποτα». Και του δίνει ένα τετράδιο σαν και αυτό που βαστούσαν τα βερεσέδια, γράφαν τα βερεσέδια, οι μπακάλιες, όσοι είσαι στην ηλικία δική μου, αλλά δεν βλέπω πολλούς. Και του λέει «Να πάρτε, εδώ ότι είναι, το έχουμε, είναι γραμμένο, δεν έχουμε τίποτα». Μετά ρωτάει και τον Υπουργό των Στρατιωτικών. «Τι στρατό έχουμε κύριε Υπουργέ?» Απάντησε «Δεν έχουμε στρατό, δεν έχουμε χρήματα, έχουν φύγει όλοι». Και τελικά ρωτάει και τον Υπουργό της Δικαιοσύνης «Πώς πάνε τα δικαστήρια κύριε Υπουργέ, ποια δικαστήρια κύριε κυβερνήτα, δεν υπάρχουν δικαστήρια, στη στεριά βασιλεύει η νηστεία και στη θάλασσα η πειρατεία». Αυτό βρήκε ο Καποδίστρος για να φτιάξει ελληνικό κράτος, αλλά ο Καποδίστρος ήταν ο Καποδίστρος, δεν έβαλε κάτω. Καταπάτησε τη νηστεία και την πειρατεία. Αναβάσισε με τη γεωργία, την ηλεκτροφία, έφτιαξε δρόμους, γεροκομεία, τοχοκομεία, τη σχολή Ευελπίδων και έκοψε για πρώτη φορά ελληνικό νόμισμα με το Φοίνικα, ύστερα από 2.000 χρόνια και αναβάθμισε το στρατό και το στόλο σε τέτοιο υψηλό βαθμό που το ζήλευαν και οι μεγαλύτερα κράτη της Ευρώπης. Και το 1800, το καλοκαίρι το 1800, όπως είπαμε ότι οι Γάλλοι έμειναν ευγνώμονες κύριε Χανιωτάκη στον Καποδίστρια, έστειλαν το στρατηγό Μεζό της Γαλλίας στην Πελοπόννησο για να βοηθήσει τους Έλληνες να συνηγήσουν και τα τελευταία υπολείμματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Απελευθέρωσαν την Πελοπόννησο και τα γύρω νησά. Και πολύ αργότερα μετά από την τελευταία νικηφόρο μάχη των Ελλήνων επί Δημητρίου Υψηλάντη στην Πέτρα της Βιωτίας απελευθερώθη σχεδόν όλη η Ελλάδα, όλη η Ρούμελη. Και τώρα ερχόμαστε πιο πού κύριε Ρεκούμπη, στο μεγάλο ευχαριστώ της πατρίδος τη δολοφονία του. Και ποιος σε δολοφόνησε τον Καποδίστρια? Η ιστορία λέει ότι ο Καποδίστρας είχε τρεις μεγάλους εχθρούς, εσωτερικούς, πολιτικούς και θρησκευτικούς. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος το φοβερό εχθρό της φυλής μας, αυτή την κατάρα της φυλής μας που βασανίζει από αγιωτά των χρόνων μέχρι τη σήμερα, που ο λαός τον λέει ζήλια. Αν ρίξουμε μια μακρόχρονη ματιά στην ιστορία μας θα διαπιστώσουμε ότι οι αρχαίοι ημών πρόγονοι από το 1000
560 μέχρι το 1320 π.Χ. μέσα σε 240 χρόνια αποκεφάλισαν, κατακρεούλησαν, δηλητηρίασαν ή έστειλαν εξορία και πέθαναν από την πείνα 63 κορφαίους Έλληνες. Ευεργέτες, στρατηγούς, πολιτικούς. Μεταξύ αυτών Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Φιδία, Θεμιστοκλή, Μιλτιάδη και τον ίδιο τον Πυθαγόρα. Αλλά ας γυρίσουμε πίσω αυτό που λέει η ιστορία, ότι ο Καποδίστριας είχε τρεις μεγάλους εχθρούς. Ο πρώτος λέει ήταν εσωτερικός. Ήταν οι προύχοντες και οι κοτσαπάσιδες που βαστούσαν τη γη για 400 ολόκληρα χρόνια και ο Καποδίστριας του είπε βαστάτε ένα μικρό κομμάτι αρκετό να έχετε μια πολύ καλή ζωή και τα υπόλοιπα θα πάνε στους Έλληνες. Και αυτό έγινε δίκοπο μαχαίρι και τον έβγαλαν από τη μέση. Και το άλλο ήταν πολιτικοί λόγοι. Οι Γάλλοι είχαν συμφωνήσει με τους δολοφόνους. Όταν τελειώσει η δολοφονία θα τους έχει έτοιμο καράβι στον Άφλιο να τους μεταφέρει στην Ευρώπη. Αλλά αυτό το σχέδιο εναβάγησε. Και άλλος ο εχθρός ποιος ήτανε, κύριε Γενικέ. Ήτανε θρησκευτικός. Ό,τι δεν μπόρεσαν ο Πάπας και οι Προτεστάντες να αλλαξοπιστήσουν τον ελληνικό βασανισμένο λαό για 400 ολόκληρα χρόνια, ήθελαν να το επιτύχουν στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Συγκεκριμένα, οι Προτεστάντες έπιασαν τον Καποδίστρια και του είπαν «Θα σου δώσουμε όσα χρήματα θέλεις για την παιδεία, με μία μόνο προϋπόθεση να διδάσκεται ο Προτεσταντισμός στα σχολεία». Και τι είπε ο Καποδίστριας? «Ό,τι είπε ο Κύριος στην έρημο στον Σατανά, που τον έβασε σε ένα όρο και του λέει «Βλέπεις αυτόν τον κόσμο, είναι δικό σου, για να με προσκυγήσει». Έτσι και ο Καποδίστριας είπε «Υπαγιοποίησε μου Σατανά», όπως είπε και ο Χριστός. Ο Καποδίστριας δεν έκανε αυτό το θρησκευτικό και εθνικό κακούργημα να διδάσκεται ο Προτεσταντισμό στα σχολεία και έτσι πατήρ Ιωάννη που γνωρίζετε καλά, ο Καποδίστριας έγινε ο νέος Μάρκος ο Ευγενικός. Και τώρα που πεισάζουμε στο τέλος, αλήθεια σας λέω, εκτός καμιά φορά ξεκουρδιστώ και δεν μπορώ να σταματήσω, θα σταματήσουμε όλους. Όπου υπάρχει αρχή υπάρχει και τέλος. Και θα περάσουμε δύο μηνύματα που μας άφησε πρώτα-πρώτα, μας άφησαν η οικογένεια των Υψηλάντιδων, όπου γονείς και παιδιά ευχαριστήκανε για την πατρίδα Ποικιλοτρόπος. Ο Αλέξανδρος, ο στρατηγός, ο Υψηλάντης, στις 24 Φεβρουαρίου του 1821 εκήρυξε την επανάσταση στο Ιάσον της Μοδοβλαχίας, ένα μήνα μπροστά από το Μοριά. Και κατόπιν μετά από την φοβερή σφαγή του ιερού λόχου στο Δραγατσάνι, τον ίδιο τον πιάσανε, τον πέταξαν και σάπισε στις φυλακές. Και όταν ελευθερώθηκε επί Καποδίστριας το 1828, ένα μήνα πρωτού πεθάνει είπε «Όταν πεθάνω θέλω να μου βγάλετε την καρδιά, να την ταριχεύσετε και να τη στείλετε στην πατρίδα». Πράγμα που έγινε ο αδερφός του Γιώργιος την έφερε το 1833. Ο δε άλλος ο αδερφός του Δημήτρης του Ψηλάντης που ήταν αρχηγός του ελληνικού στρατού, πρωτού αρχίσει φοβερή μάχη στους Μήλους με τον Ιμπραήμ έξω από τον Άφλιο, πήγανε όλοι οι καπεταλέοι και του είπανε «Αρχηγέ πρέπει να φύγουν, δεν πρόκειται να αντέξουμε στη μεγάλη επίθεση του Ιμπραήμ, ο οποίος πρώτα πρώτα θα μας λιανίσει με το πυροβολικό του και μετά θα μας ποδοπατήσει με το υπηκό του. Πρέπει να φύγουμε, δεν υπάρχει σωτηρία».
Και τι είπε ο Ιψηλάνης? Δεν μπορώ να φύγω. Και αυτοί νομίζαν ότι ήταν φιλάστενος, δεν μπορούσε να φύγει. Και του λέει, μην ανησυχείς, είσαι ελαφρός, ας σε κόψουμε στους ώμους για να φύγει. Και ο Δημήτριος απαντά, ναι, είμαι ελαφρός στο σώμα, αλλά πολύ βαρύ στην ψυχή και δεν μπορώ να φύγω από αυτόν τον τόπο. Και τους έλεγε να καθίσουν να πολεμήσουν τον Ιπραήμ μέχρι εσάτων. Αντρευτήκανε, πολεμήσανε τον Ιπραήμ και σώθηκε τον Άφλιο. Αυτοί ήταν οι πατρόδες. Αυτά τα μηνύματα μας άφησαν ήρωες του 21. Και τώρα το μεγαλύτερο μήνυμα που μας άφησε ποιο, πατήρ Ιωάννη? Το αθάνατο Μεσολόγη. Το Μεσολόγη που ήταν κυβωτός του 21. Για να μπούμε στο νόημα όμως του μηνύματος του Μεσολογίου, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στην πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσικη. Κύριε Σουρούνη, πού είναι ο κύριος Σουρούνης, εδώ είναι. Λοιπόν, στι 12 με 13 του Μάη του 1821, όπου οι Έλληνες πολέμησαν και νίκησαν για πρώτη φορά τακτικό τουρκικό στρατό και μάλιστα τετραπλάσιο και με σύγχρονο πυροβολικό. Και αυτοί με τα λιανοντούφεκα, με τα μαχαίρια και με τα ραδιά. Η μεγάλη αυτή μάχη διήρκησε 23, λέει, ολόκληρος όλος. Και ο Καλοκουτρώνης είπε, στις 12 με 13 του Μάη πρέπει να νηστεύουμε και να μεταλαβαίνουμε όσο υπάρχει η πατρίδα. Εκεί, στο Βαλτέτσι, η ελευθεριά που συγκινούσε ξυπόλυτη και αρακέντητη από βουνό σε βουνό για 400 ολόκληρα χρόνια, άνοιξε, λέει, τον παούλο της και φόρεσε τα γιορτινά της. Στο δε αθάνατο Μεσολόγη εφόρεσε τα ολολευκά της, τα νηφικά της. Και κουμπάρος ήταν, κύριε γιατρέμο, ο γέρο Χρήστος Καψάλης. Και αυτός που ευλόγησε τα στέφανα της δόξης ήταν ο επίσκοπος Ιωσήφ των Ρωγών. Με το Μεσολόγιο δεν έπεσε από τους δύο στρατάρχες, τον Ιμπραήμ και τον Κιταχή. Το Μεσολόγιο έπεσε από ένα μεγάλο, έπεσε από ένα άλλο στρατό, εχθρό, που λέγεται Πίνα. Δεν μπορούσε να τσεφοδιάσει ο Καραϊσκάτης από τη στεριά, ούτε ο Μιαούλης από τη θάλασσα, και ήταν καταδεσμένοι να πεθάνουν από την πείνα. Γι' αυτό ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος ο Λογός λέει τα εξής για την πείνα του Μεσολογιού. Τα μάτια η πείνα μαύρωσε, στα μάτια η μάνα πλέει, κάθεται ο σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκει σκοτεινό, τη σε κρατά στο χέρι, αφού κι εσύ μου έγινες βαρύ και ο αγαρινός το ξέρει. Και ο μεγάλος μας ποιητής, πολιτικός και πρώην Πρωθυπουργός Ελλάδος Αθανασάδης Λόβας, που τόσο πολύ υμνεί το Μεσολόγιο, σε ένα σημείο λέει τα εξής. Όλα τα μάτια των Ελλήνων ήσαν καρφωμένα στο Μεσολόγιο και έλεγαν, αν πέσει το Μεσολόγιο θα πέσει και ο Ιερός Αγώνας. Ναι, το Μεσολόγιο έπεσε, αλλά όχι ο Ιερός Αγώνας. Για το Μεσολόγιο έπεσε με τέτοιο ηρωισμό, με τέτοια δόξα, με τέτοια μεγαλοπρέπεια, που αν έπεσε εδώ κάτω στη γη, υψώθη πολύ ψηλά στον ουρανό. Γιατί τις τύχες των εθνών δεν τις καθορίζουν τα σκουλίκια της γης, αλλά οι άγγελοι επάνω στον ουρανό. Αρκεί τα έθνη να μπορούν να υψώνονται όπως οι Έλληνες στον ουρανό. Και ο μεγάλος λυρικός ποιητής της Γερμανίας, Γουίρμπερ Μπιούλερ, λέει και αυτός τα εξής για το Μεσολόγιο. Η γη, ναι η γη, δεν είναι άξια να σε έχει. Εσύ κάποια μέρα θα σταθείς στον ουρανό ως φύλακας του θρόνου, που όταν οι δυνάμεις της κολάσσας επαναστατήσουν εναντίον του Θεού, και οι άγγελοι θα κληθούν στη μάχη. Και τώρα, κύριε Γενική, να περάσουμε και εμείς το δικό μας μικρό μήνυμα. Σε οποιαδήποτε γωνιά της γης μας άφησε το καράβι της ξενιδιάς,
Είναι γραμμένο της μοίρα μας και το ζητάει η λαμπρά ιστορία μας να φυλάμε θερμοπύλες. Και διακριβώς εννοούμε να φυλάμε θερμοπύλες. Αγαπητέ Τσολιά, πρέπει να διατηρούμε αμόλυτα ακέρια ανέπαφα ολοζώντανα και ασκόρια οφθαλμού την ορθόδοξη πίστη μας, την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τις παραδόσεις μας και ανθρώπινες αξίες που γεννηθήκαν εκεί στην πατρίδα μας χιλιάδες χρόνια πριν, όπως ακριβώς μας τα παράδεσαν οι σοφοί ηρωικοί προγονείς μας και οι Άγιοι Πατέρες μας. Και τώρα όλοι μαζί όπως είμαστε να προσπαθήσουμε να σιαγραφίσουμε τον Καποδίστρια, το μεγάλο πολιτικό που πέρασε από την ιστορία μας. Ναι, ο Καποδίστριας είναι αυτός που κάθεται ψηλά και ξεχωριστά στην πυραμίδα του πολιτικού κόσμου που πέρασε από την ιστορία μας. Είναι ο μεγάλος διπλωμάτης που επέρασε από την ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι ο ευεργέτης, είναι ο πονόψυχος που το συγκινούσε ο ανθρώπινος πόνος. Όλα για τους αδύνατους, όλα για τους φτωχούς, όλα για την πατρίδα, τίποτε για τον εαυτό. Είναι τελικά ο διγενής που μια μικρή και εξκλαβωμένη χώρα που πάλευε απροστάτευτη για τη ελευθεριά του. Και τώρα ερχόμαστε όπου ο Καποδίστριας είχε προείδη το θάνατό του. Και αυτό το διαπιστώνουμε από ένα γράμμα που έστειλε στο επιστήθιο φίλο του τον Ιωάννη τον Ελβετό, που σύν της άλλης του έλεγε: «Λένε ότι οι Έλληνες θα με σκοτώσουν. Δεν φαντάζομαι όμως να φτάσουν έως εκεί, ίσως να σεβαστούν τη λευκή μου κόμη. Αλλά αν με σκοτώσουν, δικό τους κακό θα κάνουν. Εγώ αυτό σημείο δεν μπορώ να αλλάξω». Ναι, δικό τους κακό έκανανε. Από τότε που σκοτώσαμε τον Καποδίστρια, η μάνα Ελλάδα έμεινε στήρα. Στήρα, δεν μπορεί να γεννήσει άλλο Καποδίστρια. Και αν ποτέ παρελπίδα γεννήσει άλλο Καποδίστρια, θα περάσουν 3.000 χρόνια. Και τώρα, όπως σας υποσχέθηκα, θα κλείσουμε την ομιλία μας με τα ίδια λόγια του Καποδίστρια που τα εμπιστερεύτηκε στον επιστήθιο φίλο του, τον Γιώργιο τον Τερτσέτη. Ξέρει ποιος ήταν ο Τερτσέτης, αυτό ψέσαι τη ζωή του Κολοκοτρώνη. Και του είπε πώς τον υποδέχθηκε ο τυραγισμένος ελληνικός λαός στην Αίγινα όταν πρωτοπάτησε το πόδι του ως κυβερνήτης. Και τις στιγμές έζησε ο ίδιος. Λόγια του Καποδίστρια. «Είδα και έζησα πολλά στη ζωή μου. Σαν αυτό όμως που είδα και έζησα στην Αίγινα, δεν είδα παρόμοιο. Γι' αυτό δεν θέλω να το ξαναδώ και να το ξαναζήσω. Είδα παιδιά αγδυτά και ξυπόλυτα, που εφώναζα με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Ζήτω ο κυβερνήτης μας, ζήτω ο ελευθερωτής μας, ζήτω ο προστάτης μας. Θεέ μου, μου ράγισα την καρδιά. Είδα μαυροφορεμένους γέρους και μαυροφορεμένες γριές που καθόταν στα πεζούλια τους και με κοιτούσαν με δακρυσμένα μάτια και μου έλεγαν να αναστήσω τους αποθαμένους. Θεέ μου, μου λύσαν τα γόνατα, δεν μπορούσα να περπατήσω. Είδα λαβωμένους και σακατεμένους πολεμιστές που στηριζόταν στα δεκανίκια τους και με κοιτούσανε κατάματα και μου έλεγαν η θυσία τους να μην πέχαμε. Τελικά είδα αμαλιάρες γυναίκες που βαστούσαν σφιχτά στο βυζί τα παιδιά τους και μου έλεγαν να τα θρέψω, να τα μεγαλώσω και να τα προστατεύσω. Θεέ μου, δεν απόμενε τίποτε πια άλλο για μένα παρά εκείνα και εγώ. Ζήτω το θάνατο 21, ζήτω η ηρωική πατρίδα μας
και ζήτω ο θάνατος ελληνισμός της διασποράς που φιλώει φαρμοποιεί. Ο κύριος Ποτάκης, παρακαλώ. Ένα θερμό, κύριε Ποτάκη. Κύριε Ποτάκη, ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που μας τιμήσατε, μας ενθουσιάσατε και μας ενημερώσατε για το μεγάλο μας ηγέτη Ιωάννη Καποδίστρια, για την αθάνατη ιστορία μας και για την ελληνική μας κληρονομιά. Ένα ακόμα χειροκρότημα για τον κύριο Ποτάκη. Και τώρα, καλώ τον εντιμότατο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, κύριο Κουμπαράκη, να μας πει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι είχα ετοιμάσει έναν γραπτό λόγο, ωστόσο πιστεύω ότι είναι πάντα πιο όμορφο και πιο ανθρώπινο να μιλάμε από καρδίας. Εδεσιμότατε, αξιότιμε πρόεδρε του Συλλόγου κύριε Λέκα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιότιμε κύριε Ποτάκη, αξιότιμε πρόεδρε της Ένωσης κύριε Χανιωτάξη, αξιότιμοι ομογενείς, διότι πραγματικά όλοι σας εδώ μέσα είστε άξιοι. Ποτέ μην ξεχνάμε, όπως είπε και ο κύριος Ποτάκης, το πόσο σημαντικό και πόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι για την Ελλάδα και την μητέρα πατρίδα ο απόδημος ελληνισμός. Μέσα σε αυτήν την αίθουσα δεν ξεχωρίζω κανέναν, διότι πραγματικά ο καθένας ξεχωριστά στον δικό του τομέα δραστηριοποίησης ξεχωρίζει και μας τιμά καθημερινά με την παρουσία του στην αμερικανική κοινωνία και αποτελείται παράδειγμα προς μίμηση. Και εκ μέρους της ελληνικής δημοκρατίας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όσα έχετε προσφέρει στην Ελλάδα. Πολλά συγχαρητήρια, κύριε Λέκα, για τον σύλλογό σας, στα μέλη, σε όλους τους συντελεστές, για την πραγματικά άρτια οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Ξέρω πολύ καλά πόσο χρόνο και πόσο κόπο χρειάζεται για να οργανωθεί μια πραγματικά ποιοτική εκδήλωση όπως η απόψινή. Και θα ήθελα ξεχωριστά έναν-έναν όσοι έχουν συμβάλει στο σημερινό αποτέλεσμα να τους ευχαριστήσω από καρδίας, διότι η Ομογένεια εδώ στο Σικάγο έχει ανάγκη από ποιοτικές εκδηλώσεις όπως αυτήν που παρακολουθήσαμε σήμερα. Θερμά συγχαρητήρια φυσικά και στον άνθρωπο της σημερινής βραδιάς, τον κύριο Ποτάκη, τον οποίον έχω την ιδιαίτερη τιμή να γνωρίζω από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα πριν έναν χρόνο τα καθήκοντά μου ως Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος. Κύριε Ποτάκη, σήμερα φεύγουμε από την αίθουσα αυτή πιο σοφή και πραγματικά με περισσότερες γνώσεις, τις οποίες και εγώ οφείλω να παραδεχτώ προσωπικά ότι πολλά πράγματα τα οποία υπόθηκαν σήμερα δεν τα γνώριζα. Χάρηκα ιδιαίτερα, δεν το κρύβω, και θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον μικρό Βασιλάκη. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τα παιδιά της Ομογένειάς μας. Αυτά τα παιδιά, καθώς και τα άλλα τέσσερα παιδιά τα οποία βρίσκονται σήμερα εδώ στην αίθουσα, ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, αποτελούν το μέλλον του ελληνισμού εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στηρίζοντάς τα, εμείς θα έχουμε μέλλον εδώ και θα είμαστε δυνατοί και ισχυροί. Έχω ιδιαίτερη, ξέρετε, ευαισθησία και αδυναμία στη νεολαία, στα νέα μας παιδιά. Σας παροτρύνω, τους γονείς, εσάς τους παππούδες, τις γιαγιάδες,
να στέλνουμε τα παιδιά μας στα ομογενειακά σχολεία, τα οποία είναι πολύ ποιοτικά και προσφέρουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητος. Οι κόρες μου, οι δύο θυγατέρες, η Αλεξάνδρα και η Δήμητρα, δεν σας κρύβω ότι πηγαίνουν σε σαββατιανό σχολείο εδώ στην κοινότητα. Γνωρίζετε επίσης ότι πρόσφατα μας επισκέφθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός για τον απόδημο ελληνισμό, ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης. Πέραν από τον εκκλησιασμό της Κυριακής και την ανοιχτή συζήτηση που είχε με την Ομογένεια την Κυριακή, η πρώτη του επίσημη συνάντηση και επίσκεψη ήταν εδώ, σε αυτό το σχολείο, στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Είχε ιδιαίτερο συμβολισμό και έγινε για τους λόγους τους οποίους έχω προαναφέρει. Διότι η παιδεία είναι το μέλλον μας εδώ, στο Σικάγο, αλλά και ευρύτερα στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάτε στα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα. Δεν είναι λάθος να κάνει κάποιο σφάλμα στον προφορικό ή στο γραπτό του λόγο, στη γραμματική. Είναι λάθος να μην τα παροτρύνουμε να μιλούν την όμορφη μας γλώσσα, την ελληνική. Είναι πολύ σημαντικό να τους μαθαίνουμε ιστορία. Ποιος ήταν ο Καποδίστριας. Τι έγινε το 1922 στη Μικρασιατική καταστροφή. Ποιο ήταν το έπος του 1940 που ακούσαμε σήμερα. Αγαπητοί ομογενείς, περνάμε δύσκολες εποχές, περίεργες εποχές. Η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας. Πριν την έραξη της απόψινής εκδήλωσης, με πλησίασε ένας ομογενής, ο κύριος Ευαγγέλου, ο οποίος μου ανέφερε δύο σημαντικές αξίες. Την ενότητα και την αλληλεγγύη. Και μιας και μιλάμε για ιστορικά γεγονότα σήμερα, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του έπους του 40 και των δύο μεγάλων εθνικών τραγωδιών του 1922, της Μικρασιατικής καταστροφής, και το 1974, στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Η ενότητα. Το 1940 πετύχαμε διότι ήμασταν ενωμένοι. Το 1922 και το 1974, δυστυχώς, το ελληνικό έθνος, η Ελλάδα, δεν ήταν ενωμένη. Και αυτό είναι το μήνυμα της απόψινής βραδιάς. Να είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό λοιπόν, ενότητα, ενότητα και πάλι ενότητα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενικέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία λόγια σας απόψε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε εδώ στο Σικάγο. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Γενικέ. Και τώρα, καλώ τον εδεσιμότατο πατήρ Ιωάννη να μας πει μια ευχή και που εκπροσωπεύει τον Μητροπολίτη μας Ναθαναήλ. Ευχαριστώ, κύριε Λέκα. Ο Χριστός εν το μέσο ημών και όλες αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις, μεστές με νόημα, είναι κάτω από τις ευλογίες και ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου κυρίου Ναθαναήλ. Ο ρόλος της Εκκλησίας, το ξέρετε πόσο σημαντικός είναι στην Ελληνική Επανάσταση, στο έπος του 40. Κύριε Κουμπαράκη, κύριε Λέκα, κύριε Χανιωτάκη, κυρία και κύριε Ποτάκη και όλοι σας. Ευάγγελε, ναι μεν με τον εγκέφαλο διαβάζεις, με την καρδιά παραδίδεις. Και καταφέρνεις να φέρνεις τα νοήματα, τα εγκεφαλικά, τα διανοητικά,
και μέσα από την καρδιά να τα μεταδίδεις και να κουμπάς τις καρδιές των άλλων ανθρώπων. Είναι ένα σπάνιο ταλέντο. Είναι κάτι που πάρα πολλοί από εμάς, δυστυχώς, ή πάμε με την καρδιά μόνο, ή πάμε με τον εγκέφαλο μόνο. Ο Θεός σου έδωσε ένα χάρισμα και αυτό το χάρισμα δεν το έχεις κρατήσει για τον εαυτό σου και για τη δικιά σου την πρόοδο, αλλά για το καλό της ομογένειας στο Σικάγο. Και εσείς, κυρία Ποτάκη, και οι δύο σας μεγαλώσετε την οικογένειά σας εδώ στον Άγιο Ιωάννη, νομίζω ότι πρέπει να είσαστε μέλη πάνω από 40 χρόνια. Μπα, παραπάνω. Κοντά 50. Κοντά 50 θα έλεγα. Ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ με την κυρία Γκάβα και με το τραγούδι σας, με τον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τρόπο ο κύριος Μητρόπουλος, με τα δημοτικά τραγούδια και φυσικά ο Βασίλης, ο οποίος είναι και μαθητής μου στην 6η Δημοτικού του σχολείου εδώ. Κύριε Λέκα, οδηγήστε το δρόμο και διοργανώνετε εκδηλώσεις οι οποίες παρακολουθούνται από τον κόσμο, ξέρω ότι είναι και σε βίντεο, και δεν ξέρω αν ξέρετε ότι μέσα στο COVID, μέσω του διαδικτύου, ο κύριος Ποτάκης έκανε ομιλία. Καθίσαμε σε μία αίθουσα μικρή και έκανε ομιλία μέσα στο μέσο του COVID, μέσω του διαδικτύου. Και μήπως, κύριε Ποτάκη, θα θέλατε να μιλήσετε στο επόμενο θέμα σας και συγχωρέστε με που θα το προτείνω, μια και που είπαμε περί Σμύρνης, ο Εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Είναι ένα θέμα το οποίο αυτός ο άνθρωπος θυσιάστηκε, αυτός ο ιερεύς, αυτός ο αρχιερέας, που ενώ του προτείναν οι μεγάλες δυνάμεις να φύγει, είπε: «Εγώ δεν αφήνω το ποιμνιό μου». Και φυσικά ευρέθηκε κρεμασμένος. Κύριε Κουμπαράκη, κάνετε μία τρομερή προσπάθεια να βρίσκετε πανταχού παρόν. Να βρίσκεστε μέσα στην ομογένεια, στις εκκλησίες, στους συλλόγους και πραγματικά έχετε φέρει ένα ενθουσιασμό. Κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Και νομίζω και ότι οι ανώτεροι σας, εάν δεν το έχουν δει, θα τους το πούμε εμείς. Ώστε να αξιοθείτε αυτό που πραγματικά πρέπει να λάβετε κάποια στιγμή στο διπλωματικό χώρο. Λοιπόν, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας, και ευτυχώς που με έστειλε να είμαι εγώ και να μάθω. Πρέπει συνεχώς να μαθαίνουμε. Γυράσκουμε αδιδασκόμενοι. Δεν σταματάμε να μαθαίνουμε. Και έτσι είναι ο πολιτισμός, το οποίο μας κάνουν ευγενικές ψυχές. Να έχουμε ευγενικές ψυχές. Κύριε Λέκα, να ευλογήσουμε. Βλέπω κρασί, βλέπω φαΐ. Να τα ευλογήσουμε. Αύριο είναι του Αγίου Μηνά και θα πρέπει κάποια στιγμή να φύγω, ώστε να ετοιμαστώ για την ευρενήθη λειτουργία. Αν θέλετε, παρακαλώ, σηκωθείτε. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί μας, στην ομογένεια, στις οικογένειές μας, στον κόσμο άπαντα. Χριστέ Θεέ, ευλόγησε και την βρός και την πόση των δούλων σου, ότι Άγιος υπάονται, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, και ευχαριστούμε το Μεγαλοδύναμο για τη σημερινή κοινωνία εν Χριστώ. Να είστε καλά. Πάτερ, ευχαριστούμε την ευχή σας, ζητάμε να έχουμε. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και συμμετείχατε στην απόψινή μας βραδιά. Και πάλι επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους sponsors, χορηγούς μας, κυρία Φωτεινή Ποτάκη, κύριο Ευάγγελο Ποτάκη, κύριο Πρασά, κύριο Ρεβελιώτη. Ευχαριστώ το Συμβούλιο, όλες τις κυρίες που βοήθησαν με τα ορεκτικά. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Άλλη μια φορά ευχαριστώ όλους εσάς. Ελπίζουμε να έχετε
απολαύσει το πρόγραμμά μας απόψε και τώρα σας προσκαλούμε να απολαύσετε τον καφέ, τα γλυκίσματα και τα ορεκτικά που σας έχουμε ετοιμάσει. Ευχαριστώ. Ορίστε. Ένα καφέ. Σας παρακαλώ, καθίστε 5 λεπτά ακόμη, θα σας καθυστερήσουμε. Καλούμε τον κύριο Ποτάκη. Το Συμβούλιο, ας έρθει κοντά μας. Κυρία Τζαμουράνη, ελάτε. Μόνο 5 λεπτά. Θέλουμε να δώσουμε μια τελική διάκριση στον αγαπητό μας πρόεδρο γιατί όσα έχει προφέρει στην Ομογένεια. Πλείς, καθίστε 2 λεπτά. Καθίστε. 5 λεπτά λιγότερα σας πάρω. Ο Ντάκτο Λέκας ήρθε από την Ελλάδα 11 χρονών, από την ιδιαίτερα του πατρίδα, την μαρτυρική Ήπειρο. Και ήταν 11 χρονών. Δεν ξέχασε την πατρίδα του, αλλά ακόμη ήταν φοιτητής, υπηρέτησε την μεγάλη τότε ομοσπονδία της Βορείου Ήπειρου, εποχής του αημίστου Ντάκτου Σότου ως γραμματέας και τώρα στις δύσκολες στιγμές που πέρασε η πατρίδα μας που ο Ερντογάν έκανε την Αγία Σοφιά δικό του μαντρί δεν μείναμε εμείς ο μικρός σύλλογος με σταυρωμένα χέρια αλλά όσο μπορούσαμε διαμαρτυρηθήκαμε στείλαμε γράμματα, emails παντού και ειδικά στον ίδιο τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Μακρόν. Και του υπενθυμίσαμε, όπως είπαμε στην ομιλία μας, την προσφορά του Καποδίστρια στη Γαλλία. Όλα αυτά τα επεξεργαστήκαμε οι δυο μας εδώ, αλλά λόγω της ιδιότητός του αγαπητού μας γιατρού, του Ντάκτου Λέκα, που είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου των Αγγλικών, τα εκτένισε τελευταία ο ίδιος και τα έστελε παντού. Γι' αυτό του δίνουμε και για όλες τις άλλες προσπάθειες που έχει κάνει στην Ομογένεια, του δίνουμε αυτή τη μικρή τιμητική πλάκα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που είναι μεγάλη εικόνα, με συγχωρείτε, εικόνα που είναι μεγάλη σε ευλογία, γιατί ο Παπακοσμάς ήταν και αυτός στις ίδιες ρίζες του, ήταν από την Ήπειρο και εκεί εδίδαξε και εκεί άφησε την τελευταία του πρωί στο Καλλικόντασι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας δίνουμε αυτή τη τιμητική που λέμε εικόνα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού να σας φυλάει, γιατί ο Άγιος αυτός δεν έκανε μόνο θαύματα επί της γης και από εκεί που είναι συνεχίζει να κάνει θαύματα. Άξιο να είσαι, πάτε. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ποτάκη, το Συμβούλιο, για αυτή τη μεγάλη τιμή. Είμαι πολύ συγκινημένος. Δεν νομίζω όμως πως έκανα περισσότερα από αυτά που έπρεπε να κάνω. Ευχαριστώ. Τι άλλο να πω. Πρέπει να κρατήσουμε την κουλτούρα μας, πρέπει να κρατήσουμε την Ελλάδα. Τι άλλο μπορούσαμε να είμαστε παρά Έλληνες. Και ορθόδοξοι. Ευχαριστώ. Κύριε Ποτάκη, ελάτε. Σας θέλουμε. Ο κύριος φωτογράφος πριν 40 χρόνια μας πήρε βίντεο το γάμο μου και τα παιδιά μου που βαφτίσαμε. Βίντεο. Και οι δυο μας δεν έχουμε αλλάξει.
Και τώρα σας παρακαλούμε, περάστε για καφέ και για τα γλυκίσματα, τα ορεκτικά. Θέλω να συγχαρώ τον αγαπητό φίλο Βαγγέλη Ποτάκη, τον συμμαθητή, κουμπάρο και συγγενή, να τον ευχαριστήσω που πάντοτε με τα καλά του λόγια, με την εφράδειά του, με τις μεγάλες του γνώσεις βοηθάει την κοινωνία μας, τον ελληνισμό μας, με το να προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία και εύχομαι να είναι πάντα καλά, να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα, να μας διαφωτίζει ιστορικά και κοινωνικά. Σε όλους εύχομαι να περάσουν μια ωραία βραδιά απόψε εδώ, με τα ωραία εδέσματα και φαγητά και πάντοτε να βλεπόμαστε, έχουμε ανάγκη. Ο αγαπητός κύριος Ποτάκης για άλλη μια φορά μας καθήλωσε. Εγώ εύχομαι και ελπίζω να είναι και ευχή όλων ο Άγιος Θεός να του δίνει δύναμη, να τον έχει γερό και δυνατό και να έχει χρόνια πολλά και ευλογημένα για να κάνει τέτοιες ομιλίες που πράγματι απόψε ήταν φανταστική. Έτσι, πήραμε και πνευματική τροφή και πέρασε και τα μηνύματα που ήθελε. Μόνο αυτό. Να είναι πάντα καλά. Ρωτήσω, ξέρω ότι ξέρεις ένα τραγούδι που το αγαπάω πολύ, γιατί μου το έχεις ξανατραγουδήσει. Τώρα τα πουλιά.
Τώρα τα χελιδόνια. Έλα. Γιατί περίμενες να έρθω εγώ. Γλυκό.